Η οριμότητα του στοιχειώδους εξυγχρονιστικού αιτήματος για το αναγκαίο, δηλαδή του πλήρους διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος, ήδη εκδηλώνεται και θα εκδηλώνεται από εδώ και πέρα όλο και πιο συχνά. Τελευταία του εκδήλωση αποτελεί πρόσφατη αναχρονιστική απόφαση του ΣΤΕ, με την οποία κρίνονται ως αντισυνταγματικές ακόμα και αυτές οι δειλές, οι άτολμες ενέργειες της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για το μάθημα των θρησκευτικών. Ως βάση τέτοιων αποφάσεων αξιοποιείται βέβαια η γνωστή αναχρονιστική συνταγματική διάταξη του άρθρου 16, συγκεκριμένα η παράγραφος 2 αυτού του άρθρου, σύμφωνα με την οποία η παιδεία θα πρέπει ή υποχρεούται να προάγει τη θρησκευτική συνείδηση. Και με την ευκαιρία αυτή, θέλουμε να θυμίσουμε ότι το ΚΚΕ στην προηγούμενη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, στην προτείνουσα δηλαδή Βουλή, είχε προτείνει ή μάλλον ξαναπροτείνει την αλλαγή και αυτής της διάταξης στα πλαίσια της ολοκληρωμένης του πάντα πρότασης για τον πλήρη διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Όπως είναι γνωστό σε όλους, το ΚΚΕ από την ίδρυσή του ακόμα το 1918, τον προηγούμενο δηλαδή αιώνα, ζήτησε το διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος και μάλιστα τον έθεσε τότε ως άμεσο στόχο, όχι ως μακροπρόθεσμο, αλλά ως άμεσο στόχο στο κεφάλαιο εκείνο της ιδρυτικής του διακήρυξης που είχε τον τίτλο «Πρόγραμμα σημερινών». Για το 1918, επαναλαμβάνω, σημερινών απαιτήσεων, ακριβώς για να υπογραμμίσει την οριμότητα και την αναγκαιότητα αυτού του διαχωρισμού. Πώς τοποθετούνται από τότε μέχρι σήμερα όλα τα αστικά κόμματα απέναντι σε αυτήν την πρόταση του ΚΚΕ? Την απορρίπτουν σταθερά. Αυτό έκαναν και τώρα στην τωρινή διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Και έτσι, εξαιτίας όλων των αστικών κομμάτων, το δημοκρατικό αυτό αίτημα παραμένει μια διαρκής ιστορική εκκρεμότητα και αναμένει βέβαια την ικανοποίησή του, αποτελώντας όλα αυτά τα χρόνια στόχο του λαϊκού κινήματος και πάγιο αίτημα όλων των δημοκρατικών, όλων των προοδευτικών ανθρώπων. Και αυτός ο αναγκαίος χωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, σήμερα πια θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι καν ριζοσπαστισμός, αλλά ένας υπερόριμος αστικού χαρακτήρα εξυγχρονισμός. Θυμίζω, εξυγχρονισμός που υπήρξε δομικότατο στοιχείο και του φιλελευθερισμού και του διαφωτισμού. Κι όμως, στη χώρα μας, στον 21ο αιώνα πια, τα αστικά κόμματα εξακολουθούν να δείχνουν απροθυμία, ατολμία, και είναι επιεικής αυτοί οι χαρακτηρισμοί, για να προχωρήσουν σε αυτόν τον εξυγχρονισμό, ο οποίος σε πάρα πολλές χώρες συντελέστηκε από την ίδια την αστική τάξη, με δική της δηλαδή πρωτοβουλία και το κράτος της, είτε από την περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης του 1789, του 18ου δηλαδή αιώνα, και στη συνέχεια στον επόμενο, το 19ο, πολύ πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, τη σοσιαλιστική το 1917 και την εμφάνιση των σοσιαλιστικών κρατών στον 20ο αιώνα. Και όπως παλιότερα το ΠΑΣΟΚ, έτσι και ο ΣΥΡΙΖΑ, παρά την προγραμματική του θέση, όταν ήρθε η ώρα της αλήθειας και για το θέμα αυτό, με τη συνταγματική αναθεώρηση που ο ίδιος ξεκίνησε, αναδιπλώθηκε και προσπάθησε ανεπιτυχώς να κρυφτεί πίσω από κάποιες μεσοβέζικες ή αντιφατικές διατυπώσεις που άφηναν όμως άθικτη την ουσία του ζητήματος και φυσικά, προς μεγάλη απογοήτευση των προοδευτικών ανθρώπων, άφηναν ανεκπλήρωτο το δημοκρατικό αίτημα του χωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Έστρωσε δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ και εδώ το δρόμο για τη Νέα Δημοκρατία, δίνοντας μάλιστα και άλοθη σε όλους τους υπερασπιστές του ισχύοντος δεσμού της Εκκλησίας με το κράτος, οι οποίοι υπερασπιστές αυτού του δεσμού συνήθως επικαλούνται την ιστορία για τη διατήρηση αυτού του δεσμού, για τον σφιχτό εναγκαλισμό δηλαδή του κράτους με την Εκκλησία. Βεβαίως, είναι γεγονός το οποίο εμείς δεν αρνούμαστε, είναι γεγονός ιστορικά τεκμηριωμένο, ότι σε παλιότερες ιστορικές περιόδους
Πριν τη δημιουργία του ελληνικού κράτους, η Εκκλησία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και του λαϊκού πολιτισμού. Βασικά στοιχεία άλλωστε της εθνογένεσης, παρά το ότι δεν είναι και τα μόνα. Η αναγνώριση όμως αυτής της προσφοράς δεν μπορεί και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να στοιχειοθετεί δικαιώματα της Εκκλησίας επάνω στο κράτος και τις διοικητικές ή άλλες του λειτουργίες σήμερα. Αντίθετα, το κράτος σήμερα οφείλει να κατοχυρώνει πλήρως, ενιαία και χωρίς εξαιρέσεις την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης στα πλαίσια της ευρύτερης κατοχύρωσης της ελευθερίας της συνείδησης και της ισότιμης μεταχείρισης όλων ανεξάρτητα από τα πιστεύω τους. Και αυτό ακριβώς έρχεται να υπηρετήσει ο πλήρης διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, που σημαίνει επιπλέον, και αυτό δεν είναι λίγο, σημαίνει και μια απαλλαγή από έναν πρόσθετο μηχανισμό ιδεολογικής χειραγώγησης ή επιβολής, ακόμα χειρότερα, της θρησκευτικής πίστης. Θυμίζουμε εδώ ότι στην πρόταση νόμου που είχαμε καταθέσει ως ΚΚΕ το 2008 στη Βουλή για το χωρισμό της Εκκλησίας και από το κράτος, μια πρόταση η οποία στηρίχτηκε σε σημαντικό βαθμό στις επεξεργασίες της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τονίζαμε τότε ότι είναι προς το συμφέρον του λαού, αλλά και των ίδιων των θρησκευόμενων, ακόμα και του ίδιου του λαϊκού κλήρου, να αγωνιστούν για τον πλήρη διαχωρισμό του κράτους από την Εκκλησία. Και όπως είναι γνωστό, το ξέρει άλλωστε ο ελληνικός λαός, το ΚΚΕ ουδέποτε διαχώρισε τους εργαζόμενους σε θρησκευόμενους και μη. Αντίθετα, στάθηκε πάντα με απόλυτο σεβασμό στο θρησκευτικό συνέστημα και τις παραδόσεις του λαού μας. Και στους αγώνες, άλλωστε, για τη βελτίωση της ζωής του λαού, για την εθνική του ανεξαρτησία, τη δημοκρατία, την κοινωνική πρόοδο, στους αγώνες ενάντια στον υπεριαλισμό, ενάντια στην εγχώρια ολιγαρχία, οι κομμουνιστές βρέθηκαν, βρίσκονται και θα βρίσκονται πάντα μαζί με τους εργαζόμενους και τους ανέργους, ανεξάρτητα από τις όποιες θρησκευτικές ή μη αντιλήψεις τους. Είναι χαρακτηριστικό και εδώ το ιστορικό παράδειγμα, το παράδειγμα της εθνικής αντίστασης, όπου ο λαϊκός κλήρος συμμετείχε μαζικά, μαζικότατα στον αγώνα μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ιστορική εμπειρία του ελληνικού λαού αλλά και άλλων λαών αποδεικνύει ότι αυτή η διαπλοκή του κράτους με την Εκκλησία αποφέρει ωφέλη τελικά και για τις δύο πλευρές. Το μεν αστικό κράτος αξιοποιεί την επιρροή και τους μηχανισμούς της Εκκλησίας για να διαιωνίζει την ιδεολογική και πολιτική του κυριαρχία και για να καλλιεργεί φυσικά τη συνένεση της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, που είναι μόνιμος στόχος, και από την άλλη η ηγεσία της Εκκλησίας αξιοποιεί αυτήν τη διαπλοκή, το δεσμό, για να συμμετέχει και να απολαμβάνει και αυτή το δικό της μερίδιο στην οικονομική, την πολιτική και ιδεολογική ισχύ της κρατικής εξουσίας. Και αυτό είναι που τελικά μένει άθικτο. Αυτό που πριν από λίγο περιέγραψα μένει άθικτο με την ακύρωση και σε αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος. Όσες φλιαρίες εξορθολογισμού και αν ακούγονται εδώ μέσα, από τη στιγμή που παραμένει ουσιαστικά η σύζευξη του κράτους με την Εκκλησία. Γιατί ξέρετε, δεν μπορείς να διακηρύσεις τη θρησκευτική ουδετερότητα του κράτους στο άρθρο 3 του Συντάγματος και την ίδια στιγμή, στο ίδιο άρθρο, να διατηρείς τη συνταγματική διατύπωση περί της επικρατούσας θρησκείας. Θυμίζουμε εδώ ότι με πολύ πρόσφατη απόφασή της, περσινή, έχουμε και νεότερη, φετινή, τωρινή μάλλον, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, σε αυτήν ακριβώς τη συνταγματική διάταξη περί επικρατούσας θρησκείας, την οποία αναγνώρισε ασφαλώς ως κανονιστική, θεμελίωσε και το πρωταρχικό της επιχείρημα για να απορρίψει ως αντισυνταγματικές τις αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών που πρότεινε τότε ο Υπουργός, ο κύριος Φίλης. Στην ίδια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα θρησκευτικά, θρησκευτικά που αποτελεί και το πιο βασικό, ίσως οχυρό της μεταφυσικής στο ελληνικό σχολείο σήμερα, στον 21ο αιώνα,
Στην ίδια απόφαση λοιπόν γίνεται επίκληση και του άρθρου 16 παράγραφος 2, όπου ρητά, όπως είπαμε, αναφέρεται ως σκοπός της παιδείας η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης. Και δεν μπορεί εδώ να έρχεται να αναρωτιέται η κυρία Αναγνωστοπούλου για το πώς είναι δυνατόν, είπε, να γίνονται τέτοιες ερμηνείες από το ΣΤΕ. Κι όμως γίνονται, και μάλιστα κατ' επανάληψη, αξιοποιώντας ακριβώς εκείνες τις διατάξεις του Συντάγματος που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει να θίξει. Κι έτσι, σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ, τόσο, μα τόσο σοβαρά ζητήματα μπορούν τελικά να μείνουν στο έλεος των ερμηνεών και των πλειοψηφιών του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να μην μιλήσουμε για τις ιδεολογικές συνέπειες τέτοιων διατάξεων που γράφονται μάλιστα στο Σύνταγμα, διατάξεις που θεσμοθετούν ουσιαστικά και κατοχυρώνουν συνταγματικά τον ανορθολογισμό. Για όλα αυτά, κουβέντα δεν ακούσαμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Σε ό,τι μας αφορά, επιμένουμε, να το ξαναπούμε για άλλη μια φορά, στην υποχρεωτικότητα του πολιτικού χαρακτήρα μιας σειράς τελετών, όπως του πολιτικού γάμου ή της ονοματοδοσίας των παιδιών, χωρίς βέβαια να αμφισβητούμε το δικαίωμα του καθενός να κάνει, αν θέλει φυσικά, και θρησκευτικό γάμο ή βάφτιση. Η πολιτεία όμως οφείλει να αναγνωρίζει και να αποδέχεται ως υποχρεωτικό, για την πολιτεία μιλάμε, τον πολιτικό και την ονοματοδοσία και για το γάμο και για τη βάφτιση. Και εν τέλει, αυτός ο διαχωρισμός, καταλήγοντας, της Εκκλησίας από το κράτος, όχι μονάχα δεν αντιστρατεύεται καθόλου μα καθόλου τα θρησκευτικά πιστεύω, ούτε προσβάλλει τη θρησκευτική συνείδηση οποιοδήποτε, μπορεί επιπλέον να υλοποιηθεί με πλήρη σεβασμό και προστασία, λέμε εμείς, και των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των κληρικών, εάν υπάρχουν τέτοιες φοβίες, που υπάρχουν ή αν δεν υπάρχουν καλλιεργούνται, εξασφαλίζοντας στον λαϊκό κλήρο συνθήκες μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. Καταλήγοντας, να πούμε ότι άλλη μια ευκαιρία για ένα αναγκαίο, μα τόσο αναγκαίο βήμα εξυγχρονισμού, όπως ο διαχωρισμός της Εκκλησίας από το κράτος, φαίνεται να χάνεται. Και πάλι, και εδώ, νομίζουμε ότι κάθε πολιτική δύναμη αναλαμβάνει τη δική της ευθύνη και για το τι προτείνει και για το τι έλεγε και για το τι λέει και κυρίως για το τι κάνει και βεβαίως για τη στάση της αυτή κρίνεται και θα κριθεί. Ευχαριστώ.